Εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησαν σήμερα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου με συνοδεία καθηγητών τους. Σκοπός του προγράμματος η ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Για τις παρεμβάσεις σε θέματα συντήρησης του χώρου και για την επισκεψιμότητά του, μας μιλάει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Θεόφιλος Μουζουράκης και η προσταμένη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Δήμου ΚΟ, Ζέτα Τσιρπαλή. Μέσα στα πλάνα μας είναι να τον ζωντανέψουμε το χώρο αυτό όσο μπορούμε περισσότερο. Σχεδιάζουμε τον να βελτιωθεί η εικόνα του χώρου όσο γίνεται περισσότερο. Τα οχήματα και τα αυτοκινητάκια τα οποία έχουμε είτε να φτιαχτούν όλα είτε να πάρουμε καινούργια για να μπορέσει να είναι πραγματικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό είναι ευχάριστο. Και είναι μέσα στον προγραμματισμό μας να το κάνουμε κανονικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα με όλα τα σχολεία και πρωτοβάθμιση εκπαίδευση και δευτεροβάθμιση, όπως βλέπουμε σήμερα την επίσκεψη του πρώτου γυμνασίου, αλλά και το ειδικό σχολείο. Ξέρουμε ότι έχει προγραμματισμένες επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το ειδικό σχολείο κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, 3 εβδομάδων. Έρχονται σε ταχτάχρονικά διαστήματα και κάνουν τα δικά τους μαθήματα με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα κάνουν. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι γενικότερα να το ανοίξει το πρόγραμμα αυτό και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στο κομμάτι της κυκλοφοριακής αγωγής, Αντιδήμαρχε. Να προσέχουν και να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να γίνει βέβαια από τις μικρότερες ηλικίες και όσο μεγαλώνουν να γνωρίζουν το πώς να κυκλοφορούν και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις συντήρησης του χώρου, τι έχετε κάποιο προγραμματισμό? Τον προγραμματισμό αυτό τον έχει η κυρία Ζέτα, στον οποίο συμφωνώ απόλυτα και τον οποίο θα σας αναλύσει εκείνη. Ωραία. Τότε, κύριε Σερβονή, να μας πείτε και το συγκεκριμένο προγραμματισμό, μιας και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη και κάποιος καθαρισμός και κάποια συντήρηση από πλευράς της υπηρεσίας σας. Ναι, προς το παρόν, η υπηρεσία Πρασίνη ανέλαβε να καθαρίσει τα παρτέρια και τα λοιπά. Θα καθαριστεί πολύ καλά ο χώρος. Μετά, με τη βοήθεια του αντιδημάρχου πλέον που έχουμε, του καινούριου μας αντιδημάρχου, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε λίγο το κτίριο, αλλά και τα ποδηλατάκια, τα μικρά, μεσαία και μεγάλα, καθώς και τα αυτοκινητάκια, όπως είπε, ώστε να μπορούν τα παιδιά να κάνουν το πρόγραμμα με τον κύριο Κουζούκα και εν δράση. Δηλαδή να έχουν τα ποδηλατάκια τους, τα αυτοκινητάκια τους και να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Επίσης να πω ότι πάρα πολλά σχολεία τα τελευταία 2,5 χρόνια δήλωσαν ενδιαφέρον και έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά στο πάρκο. Πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα, αφού φτιαχτεί και ο εξοπλισμός, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και με τη βοήθεια της Σχολικής Επιτροπής και των σχολείων να μπορέσει να καθιερωθεί ένα τέτοιο μάθημα, γιατί είναι καλό για τα παιδιά να μαθαίνουν τα σήματα, να μαθαίνουν τις βασικούς κανόνες κυκλοφορίας με τα ποδήλατά τους στην πόλη, ώστε αργότερα να εξελιχθούν σε πολίτες που να ξέρουν να κυκλοφορούν σωστά στην πόλη. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Χατζηπαυλή για την πρωτοβουλία του αυτή που έφερε σήμερα τα παιδιά εδώ. Κύριε Χατζηπαυλή, εσείς εκ μέρους του πρώτου γυμνασίου με τη συνάδελφό σας έχετε φέρει εδώ τα παιδιά. Πώς γενικότερα το έχουν εκλάβει αυτό έτσι, το μήνυμα της κυκλοφοριακής αγωγής? Κοιτάξτε, είναι μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος οικιακής οικονομίας. Ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, μια αναφορά θα έλεγα που προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Και ευαισθητοποιώμενος από την αναφορά αυτή, θεώρησα ότι θα ήταν ένα από τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν τα παιδιά να το δουν, ζήσουν το μάθημα διαζώσης. Δηλαδή, ή να βγούμε στην πόλη και να δούμε πώς κυκλοφορούν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να κυκλοφορούν 40 παιδιά τα δύο τμήματα, δηλαδή αυτά τα δύο που έχω εγώ, στην πόλη και να αρχίσουμε από τον ένα δρόμο στον άλλο ή να μοιράζουμε δημιουργικά φυλάδια με την συνδρομή της αστυνομίας, οτιδήποτε. Οπότε θεωρήσαμε ότι αφού επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και μπορούσαμε να έρθουμε εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θεωρώ ότι ως ένα πρώτο βήμα είναι καλύτερο να ξεκινάει κανείς από εδώ, που είναι προστατευμένος ο χώρος και μπορούν τα παιδιά χωρίς κίνδυνο της ζωής τους να δουν τα σήματα, να κυκλοφορήσουν μέσα εδώ και μετά από εκεί και πέρα να επιτελέσουμε και το ρόλο, αν θέλετε, της ενημέρωσης, πηγαίνοντας μέσα στην πόλη και μοιράζοντας κάποιο φυλάδιο.
Κυρία Κασάκη, νομίζω ότι ο στόχος επιτυχαίνεται μέσα από αυτές τις δράσεις, μέσα από αυτά τα project που υπάρχουν στα σχολεία. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του κυρίου Χατζηπαυλή. Πρέπει συνέχεια να υπενθυμίζουμε και σε εμάς, στους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά, να ξέρουμε πώς θα είμαστε, πώς θα κυκλοφορούμε και ως πεζοί και ως οδηγοί. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται ζωές και να γίνονται ατυχήματα από απροσεξία, από έλλειψη συμπεριφοράς οδηγικής. Οπότε είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που αποφάσισε σήμερα ο κύριος Χατζηπαυλή. Συμφωνώ. Εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παίρνουν την ευθύνη του να φέρουν εδώ τα παιδιά, όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία συμβάλλει με τον κύριο Κουζούκα, ο οποίος είναι εκπαιδευτής και ενημερώνει και εκπαιδεύει τα παιδιά για την σωστή κυκλοφορία. Και θα πρέπει ότι τα παιδιά έχουν μεταφερθεί με λεωφορείο της ΚΕΑΣ στο χώρο αυτό, έτσι? Με λεωφορείο της ΚΕΑΣ, ναι. Ευχαριστούμε και την ΚΕΑΣ. Η εκπαίδευση των μαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Κουζούκα, και περιλαμβάνει την παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας και την παρουσίαση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Αρκετά παιδιά τα οποία ήρθαν σήμερα στο μάθημα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής έχουν ξανάρθει εδώ πέρα, αλλά σαν νηπιαγωγείο και πρωτάκια. Πιστεύω ότι η συχνή επαφή με το πάρκο, δηλαδή έστω και μία φορά το χρόνο που πρέπει να έχουν τα παιδιά, παρόλο που είναι σε μεγάλη ηλικία αυτή τη στιγμή, πρέπει να γίνεται, γιατί κάποια πράγματα, αν δεν γίνονται συνέχεια και δεν τα μαθαίνουμε από αρχή, ξεχνιούνται. Και είναι παιδιά της εφηβείας, το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως ποδήλατο. Ναι, είναι παιδιά της εφηβείας που θα αρχίσουν μάλλον και χρησιμοποιούν κάποια ποδήλατο και πρέπει σύμφωνα με τον ΚΟΚ να συμμορφώνονται, παρόλο που η ΚΟΣ έχει αρκετούς ποδηλατόδρομους και είναι πιο εύκολο η εκμάθηση γενικά, αλλά πρέπει και ως πεζή να μάθουμε κάποια πράγματα που είναι βασικά για την κυκλοφορία στην πόλη. Ποια είναι τα λάθη τελικά που κάνουμε στην καθημερινότητα, ακόμα και αυτά τα μικρά τα παιδιά, ποια είναι τα κυριότερα λάθη τα οποία εντοπίζετε ότι κάνουν και ουσιαστικά δεν το γνωρίζουν, είναι με αποθέμα άγνοιας? Βασικό λάθος πιστεύω ότι γίνεται σε αυτή την ηλικία είναι πιο πολύ της παρέας. Το ότι η συζήτηση στο δρόμο και λίγο η αφηρημάδα μετά το τέλος του σχολείου. Και δεύτερον είναι ότι όλο και κάτι θα πούμε στο δρόμο, όλο και κάτι θα μας απασχολήσει. Δεν θέλω να πω για κινητά και τέτοια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι κάτι μας απασχολεί την ώρα που περπατάμε και δεν προσέχουμε αρκετά το δρόμο. Ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι όσο νούμερο θα χρησιμοποιηθούν και τα μικρά τα αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν, τα ηλεκτρικά, αλλά και τα ποδήλατα, για να γίνει το μάθημα έτσι πιο ενδιαφέρον από πλευρά δική σας. Ναι, εντάξει, τα ποδήλατα τα οποία έχουμε είναι για πιο μικρά παιδιά, αλλά θα μπορούσαν κάποια παιδιά από αυτά τα οποία υπάρχουν και έχουν ποδήλατα δικά τους να τα φέρουν, ούτως ώστε να γίνεται μια ροή του μαθήματος και των παιδιών, άλλα δηλαδή να περπατάνε, άλλα να έχουν ποδήλατο και άλλα τα αυτοκινητάκια, και να γίνεται ένα κυκλοφοριακό μάζεμα, το πούμε, να δούμε πώς γίνεται όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνουμε πώς να είμαστε μέσα στην πόλη, να σταματάμε στα σημεία που πρέπει και να περνάμε σόγια βλαβή στο σημείο που θέλουμε να πάμε. Εσύ? Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύεις και τα τηρείς όμως, δηλαδή όταν βλέπεις διάβαση, περνάς κανονικά, τηρείς και εσύ όλα αυτά τα οποία σήμερα ο κύριος Κουζούκα σας έμαθε? Προσπαθώ. Προσπαθείς, έτσι, εσύ? Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει και όλα τα τηρούμε για να μην ξεχνάμε ότι είναι σημαντικά. Μαθαίνουμε, αλλά πρέπει να τηρούμε. Ναι, ναι, πρέπει. Εσύ τα τηρείς όλα αυτά τα οποία ο κύριος Κουζούκας σας είπε σήμερα? Ναι, τα τηρώ και προσπαθώ ακόμα και καλύτερα. Έμαθες περισσότερα πράγματα σήμερα? Ναι. Τι έμαθες που δεν το γνώριζες? Όπως αυτό με αυτήν την άσκηση εδώ που μας έδειξε ο κύριος. Ναι. Χωρίς τη διάβαση. Χωρίς τη διάβαση, πώς να περάσεις? Ναι. Σημαντικότερο να μάθουμε τα σήματα, γιατί μπορεί να μας φέρει σε κίνδυνο άμα δεν τα ξέρουμε. Και άρα προστατεύουμε και τη ζωή μας, έτσι, ναι, γνωρίζοντας. Και άμα οδηγάμε μηχανάκια ή αμάξια πρέπει να προσέχουμε. Ή ποδήλατο. Ακόμα και με το ποδήλατο, θα σε έμαθε ο κύριος Κουζούκος ότι πρέπει να τηρείτε κάποιους κανόνες. Ναι. Και με τα πόδια. Ναι, και με τα πόδια πρέπει. Τα ξέρω όλα από την αρχή. Ναι. Εγώ σήμερα έμαθα πώς να περνάω σωστά το δρόμο, πώς να προστατεύω τον εαυτό μου, να προφυλάσσουμε και να μπορέσω να επιβιώσω αυτές τις συνθήκες. Θεωρείς ότι ό,τι γνώριζες, ότι κάποια πράγματα τα ξέρουμε ίσως λίγο λάθος και δεν τα κάνουμε σωστά? Μερικά.
Να μην δίνουμε, ας πούμε, σημασία στους άλλους, μόνο σε εμάς, γιατί... Να προσέχουμε ήδη τον εαυτό μας. Ναι. Μάθαμε ότι πώς πρέπει να περνάμε το δρόμο, ότι... Τελικά μέσα από την εφαρμογή, από όλα αυτά που σας είπε ο κ. Κουζούκας, είδατε ότι αντιμετωπίσατε κάποια λάθη που πιθανώς κάνατε μέχρι στιγμής και δεν τα γνωρίσατε. Ναι, κάποια λάθη δηλαδή που κάναμε όταν βλέπουμε το δρόμο και όταν περνάμε δηλαδή. Εσύ τηρείς όλα αυτά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας? Δεν τους τηρούμε όλους, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να τηρούν τους κανόνες, κάποιους ναι. Τώρα έμαθες, νιώθεις ότι έμαθες περισσότερα και θα τα εφαρμόζεις στην καθημερινότητά σου? Φυσικά και ναι, γιατί αυτό που μας κάνουν οι καθηγητές μας είναι ότι καλύτερο για μας. Εσείς κορίτσια, τι μάθατε σήμερα? Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς να περνάμε σωστά τις διαβάσεις, όλα. Ήταν ενδιαφέρον το μάθημα έτσι το οποίο όπως σας παρουσιάστηκε? Ναι, ήταν, γιατί δεν είχαμε ξανακάνει κάτι τέτοιο πιο παλιά και μάθαμε κάτι καινούριο. Πού πάει δηλαδή? Πού είναι ο αρχηγός? Πού πήγε? Πριν κάναμε, κατεβαίναμε κάτω και περνούσαμε, γιατί δεν έχει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τώρα και εδώ, ούτως ώστε με το που κάνεις έτσι, ένα μηχανάκι έρχεται, θα κάνεις το πράγμα, θα περάσει. Επίση, αν κάνεις εδώ όμως... Ωραία. Άρα λοιπόν έρχεται στην ίδια ευθεία, που στην ίδια ευθεία με το φορτηγό, σκύβουμε, βλέπουμε, και από εδώ, πίσω και φεύγουμε. Κατάλαβες? Αν το φορτηγό ήταν μέχρι εδώ, έτσι, κάνεις εδώ δηλαδή. Εκεί, ναι, όχι όμως εδώ έτσι. Κύριε! Όχι εδώ έτσι. Εδώ. Πέρα στη διάβαση. Εγώ είμαι εδώ πέρα. Σκοτώθηκε! Κάμπον. Εκεί, εδώ σαν εκεί. Ωραία, μπράβο. Πάμε.